τον αγώνα με αντίπαλο την Επανομή σκέφτονται μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Νίκης Βόλου για την 7η αγωνιστική της 3ης Εθνικής. Το τεχνικό επιτελείο μετρά και ένα νέο μέλος, τον πρώην προπονητή του Πειράσου Λάκη Μπακάλι, ως συνεργάτη του Κροάτη τεχνικού Αρμάντο Μαρέτζη. Ο κυριακάτικος αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, αφού η φυσική έδρα της ομάδας πήρε το OK από την αρμόδια επιτροπή για να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες πρωταθλήματος. Τόσο η πυροσβεστική όσο το κλιμάκιο υγιεινής και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας άναψαν το πράσινο φως και έτσι μετά από αρκετό καιρό απουσίας οι κυανόλευκοι επιστρέφουν στο σπίτι τους. Το πρόβλημα ωστόσο της έλλειψης χώρων για την καθημερινή προπόνηση παραμένει άλυτο, αφού οι παίκτες θα μπορούν να προπονούνται μέχρι και δύο φορές την εβδομάδα στο Παντελής Μαγουλάς. Ο αγώνας με την ομάδα της Επανομής είναι δίχως αύριο, αφού μετά τα δύο απανωτά αρνητικά αποτελέσματα με Γιαννιτσά και Κοζάνη, οι κυανόλευκοι βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο με την πλάτη στον τοίχο. Τόσο ο κύριος Γιδόπουλος όσο και ο τεχνικός της Νίκης κύριος Μαρέτζη έχουν επιστήσει την προσοχή στους παίκτες για το κυριακάτικο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι.